centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε Σάκης Χαρανικολόπουλος μαζί μας. Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Και από μένα. Είσαι και θα είσαι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο για την Καστοριά. Και πάντα βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε τις απόψεις σου, είτε συμφωνούμε με αυτές είτε διαφωνούμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Λέω την άποψή μου ευθέως πολλές φορές και προκαλεί και προβλήματα καμιά φορά αυτό. Αλλά και πολλές φορές δημιουργεί και προβλήματα. Πιστεύεις ότι. Γιατί είσαι εδώ, είπα νωρίτερα γιατί είσαι εδώ σήμερα, αλλά ας ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει προκύψει και τα σχόλια που έχουν γίνει για τον περίφημο Σταυρό στο Μανιάκι. Να. Επειδή ίσως έχεις κάνει το πιο καυστικό, ίσως το πιο ιδιαίτερο σχόλιο για αυτήν την. Και γι' αυτό το ξεχωρίσαμε. Θες κάτι να πεις πάνω σε αυτό, επιπλέον? Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ασχοληθώ με όλο αυτό. Γιατί είτε πεις κάτι σοβαρά, είτε πεις κάτι αστεία. Επειδή είναι δογματικό όλο αυτό, δηλαδή το βλέπουν δογματικά οι περισσότεροι πιστοί, εύκολα παρεξηγούνται. Ακόμη και αν είχες έτσι μια χιουμοριστική διάθεση. Ακόμη και χιουμοριστική διάθεση. Πιστεύεις ότι μπορεί να έθιξε όντως. Ναι, ουσιαστικά. Κάποιες ευαίσθητες θρησκευτικές χορδές των συμπολιτών μας. Ναι, φυσικά και το επιδιώκω αυτό. Με ποια έννοια? Ότι το επιδιώκω, δηλαδή με την έννοια ότι. Προσπαθείς μέσα από όλες αυτές τις απόψεις να διαπιστώσεις τις αντιφάσεις που έχει μια πίστη και πώς δεν συμβαδίζει με τη σημερινή πραγματικότητα, με τη σημερινή γνώση. Το τσιτώνεις όμως, το φτάνεις στο όριο και εκεί είναι λίγο δυσδιάκριτα πάντα τα όρια. Το περνάς, δεν το περνάς. Ναι, εντάξει, το όριο το θέτει καθένας διαφορετικά. Σωστά, που είναι σωστά. Το όριο. Εντάξει. Ας πούμε, μέσα σε όλο αυτό το διάλογο έτυχε, ας πούμε, γιατί αυτό ξεκίνησε μέσα από το Facebook, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Είχα κάνει μια πολύ, με κάποιον ας πούμε, πιστό, ας πούμε, έκανα μια πολύ ωραία συζήτηση. Μια πολύ ωραία συζήτηση που είχε φιλοσοφικό χαρακτήρα. Που είχε την εντελώς διαφορετική άποψη με σένα αυτό. Ναι, έτσι. Ναι, διαφωνούσαμε μεν, όμως υπάρχει ο σεβασμός. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν σέβεσαι την πίστη, ότι δεν αντιλαμβάνομαι ότι οι θρησκείες, ξέρω εγώ, έχουν παίξει κάποιο ρόλο σε τόσους αιώνες, ας πούμε, μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα και δεν έχουν διαμορφώσει ηθική ή κάτι. Γενικά οι θρησκείες πιστεύω ότι έχουν, μπορείς να τις που χάνουν, ας πούμε. Ασχολούνται με δύο βασικά κομμάτια, έτσι. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την κοσμοθεωρία, δηλαδή με το πώς φτιάχτηκε ο κόσμος, γιατί υπάρχουμε στον κόσμο ή οτιδήποτε, και το άλλο με την ηθική, δηλαδή πώς εμείς μεταξύ μας, ας πούμε, πρέπει να ζούμε. Καμία θρησκεία δεν λέει, ας πούμε, πάνε σκότωση. Εντάξει, καμία δεν το λέει. Κι όμως βλέπουμε, ας πούμε, στο Ισλάμ να γίνονται κάτι τέτοια. Γιατί γίνονται αυτά, από πού προέρχονται, ας πούμε, τι έκαναν. Στην Αλκάιντα. Γιατί η Αλκάιντα και στο όνομα ενός Θεού. Στο όνομα του ίδιου Θεού. Ναι. Έτσι, γιατί τόσο το Ισλάμ, όσο και ο Χριστιανισμός, όλα τα παρακλάδια, όσο και ο Ιουδαϊσμός, ουσιαστικά είναι η ίδια θρησκεία. Άμα τη δει κάποιος το παιδί μου, στο ίδιο πράγμα πιστεύουν, ας πούμε. Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι διαφορές δημιουργούν τι, αντιπαλότητες. Αντιπαλότητες γιατί από παρεξηγήσεις, από παρεξηγήσεις τέτοιου είδους, επειδή κάποιος δογματικά ερμηνεύοντας κάποια κείμενα, τα παρεξηγείται με το παραμικρό. Όμως οι προθέσεις πολλές φορές αλλάζουν. Δηλαδή, γιατί αναφέρθηκα στην Αλκάιντα. Η Αλκάιντα όταν γίνονταν οι πόλεμοι στο Ιράκ, ας πούμε, στο Αφγανιστάν και σε αυτά, τι έκανε. Τι έκανε. Τώρα όμως να συγκρίνουμε λίγο την Αλκάιντα και με τον Χριστιανισμό, θα δημιουργήσεις νέα θέματα, καταλαβαίνεις. Όχι, εντάξει, το λέω. Όμως τι έκανε. Βοήθησε ο κόσμο. Εντάξει, βοηθούσε ο κόσμο, όμως με τι? Με την προϋπόθεση να πιστεύουμε στο Θεό, ο Θεός είναι μεγάλος, ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Σφάζοντας τον χριστιανό και φέρνοντας την κεφάλι όμως. Φτάνοντας, όχι απαραίτητο χριστιανό, και τον μουσουλμάνο, και τον μουσουλμάνο σφάζοντας, που δεν πίστευε στο δικό του δόγμα. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, όμως βλέπουμε. Δόξα σοι ο Θεός. Όμως βλέπουμε τι. Εντάξει, βλέπουμε ότι πλέον οι χορδές έχουν γίνει πολύ ευαίσθητες. Πάρα πολύ ευαίσθητες σε αυτό το θέμα. Είναι και η εποχή που μας έχει κάνει λίγο να φτάνουμε ή να παίρνουμε την μια ή την άλλη πλευρά στα άκρα και να μην είμαστε, θα λέγαμε, όλοι λίγο πιο συγκρατημένοι. Είτε πιστεύουμε το ένα είτε το δύο. Είτε το άσπρο είτε το μαύρο. Ναι. Τώρα αυτό είναι μια συζήτηση. Η εποχή είναι η δικαιολογία για αντιδράσεις μας, απόψεις μας. Δεν έχει κάνει με την εποχή. Αυτό ήταν πάντα. Κοιτάξτε να δείτε. Πάντα οι άνθρωποι τους άρεσε να πιστεύουν σε παραμύθια. Εγώ αυτό πιστεύω, εντάξει. Δηλαδή
Πιστεύουμε σε νεράιδες, πιστεύουμε σε εξωτικά, πιστεύουμε σε θεούς. Φτιάξαμε πολλούς θεούς μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Πιστεύουμε στην επίπεδη γη, πιστεύουμε σε εξωγήινους. Μπορεί να πιστεύουμε σε ένα κηδόνι, ξέρω εγώ. Εντάξει, οτιδήποτε αυτό που έλεγε. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα παραμύθια έχουν βάση, έχουν συμβατότητα με την ισχύουσα γνώση, η οποία συνεχώς αμφισβητείται και αυτήν. Ίσως θα έρθει η ώρα που θα μάθουμε. Και αν τότε, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, και αν τότε διαπιστώσεις ότι όντως υπήρχαν αυτά, ναι. Εκεί, Σάκη, τι θα πεις στον εαυτό σου? Δεν ξέρω, να σας πω κάτι. Δεν είναι το θέμα τι θα πω εγώ. Το θέμα είναι εγώ αντιλαμβάνομαι την προσωπικότητά μου, το άτομό μου και τον κόσμο μου σε σχέση με τους γύρω μου. Γιατί αυτοί με κρίνουν και εγώ τους κρίνω. Τώρα, αν με κρίνει κάτι που δεν το ξέρω, θα με κρίνει με βάση ποια κριτήρια, με τα ανθρώπινα κριτήρια. Ακόμα όλες οι θρησκείες, με ανθρώπινα κριτήρια, δηλαδή, αν δείτε τις 10 εντολές, το ούφο νεύσης δεν απευθύνεται σε κάτι ούφο νεύσης εξωγήινο, ούφο νεύσης έναν άνθρωπο. Εντάξει. Ού κλέψεις, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δεν αφορά το να κλέψεις από το Θεό, από κάτι άειλο. Αφορά τους ανθρώπους πάλι. Δηλαδή, έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένας κώδικας κοινωνικής συνύπαρξης. Αυτό είναι. Όλες οι θρησκείες. Όμως αυτό πλέον το έχουμε προσπεράσει, ας πούμε, σαν κοινωνίες. Τώρα έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμπεριέχουν όλες αυτές τις αρχές όλων των θρησκειών. Εντάξει, τις εμπεριέχουν. Υπάρχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην εργασία. Όλα αυτά τα πράγματα εμπεριέχονται. Είναι ανάγκη να το βγάζουμε στο κάτι απ' έξω που δεν ξέρουμε αν υπάρχει, δεν υπάρχει, κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει, και κάνουμε ερμηνείες, ας πούμε, οι οποίες είναι υποθετικές. Έχουμε την πραγματική ζωή. Έχουμε πραγματικά ζητήματα να λύσουμε, όπως ανεμογεννήτριες, ας πούμε. Θα δούμε σίγουρα σε αυτό. Ναι. Αλλά για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, πιστεύεις ότι σωστά συζητήθηκε αυτό το θέμα στην έκθεση που πήρε? Σωστά ακούστηκαν όλες οι απόψεις? Σωστά έγιναν και οι αντιδράσεις? Έχει τελειώσει τώρα αυτό? Δεν θα κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος κάτι, γιατί το σωστό και το λάθος είναι τελείως υποκειμενικό. Ναι. Δηλαδή, το σωστό το δικό μου προφανώς έρχεται σε σύγκρουση με το σωστό που πιστεύει κάποιος. Ο φίλος ο Σάκης ο Θανασίου, ας πούμε. Ο Σάκης ο Θανασίου, εντάξει. Τον εκτιμώ και βαθύτατα, έτσι δεν έχει να κάνει. Μα ήσασταν και στο ίδιο συμβούλιο, αλλά διαφέρουν εκ διαμέτρου οι απόψεις σας. Ναι, οι απόψεις μας πάντα θα διαφέρουν και αυτό... καλό είναι αυτό, αρκεί αυτό είναι επικοδομητικό. Ναι, διάβασε και την απάντησή του στο σχολείο σου, ναι. Ναι, είναι επικοδομητικό. Δεν ξέρω αν είναι στο σχολείο μου. Δεν ξέρω αν φωτογραφίζει σίγουρα εμένα. Γιατί προφανώς προσπαθεί ενδεχομένως να φωτογραφίσει γενικότερα αυτή την άποψη. Ναι. Γενικά τις αντιδράσεις. Γιατί προφανώς ο Σάκης πιστεύει ότι έκανε κάτι καλό σύμφωνα με τη δικιά του κοσμοθεωρία. Και είναι καλό, εντάξει. Για μένα όμως, ας πούμε, έβλεπα σχόλια. Α, το βλέπω, έλεγε, ξέρω εγώ, κάποιος και νιώθω αγαλίαση. Βλέπεις τι και νιώθεις αγαλίαση? Βλέπεις ένα τρόπο βασανιστηρίου των Ρωμαίων και νιώθεις αγαλίαση με αυτό? Δηλαδή, είναι το σύμβολο της πίστης μας όμως, γι' αυτό. Είναι το σύμβολο της πίστης. Παράλληλα όμως, είναι και ένα σύμβολο. Τι? Ένα σύμβολο. Μαρτυρίου. Ναι, μαρτυρίου. Ένα βασανιστήριο δηλαδή. Ένα βασανιστήριο σε κάνει σαν να νιώθεις αγαλίαση. Τώρα, βλέπεις πώς τα σύμβολα παίζουν ρόλο στη ζωή μας και πώς δένονται οι άνθρωποι σε αυτά τα σύμβολα και πώς ενδεχομένως αυτό συμπλέκεται με την εξουσία. Γιατί και η Εκκλησία είναι ένα κομμάτι της εξουσίας και τα μου ένα κομμάτι της εξουσίας. Δεν είναι μόνο θεσμοθετημένες εξουσίες. Και πώς συμπλέκονται. Δηλαδή, το βάζει, ας πούμε, δεν πώς χαράσεται η πίστη. Αν ήμασταν, αν γεννιόμουν εγώ στην Τουρκία, ας πούμε, θα ήμουν μουσουλμάνος. Αυτό το είχε πει ο Χριστόδουλος, αν θυμάσαι, σε μια ερώτηση που του είχαν κάνει. Όχι, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω. Ναι. Τι είχε πει? Τον είχαν ρωτήσει αν γεννιώσουν στην Τουρκία, σε μια μουσουλμανική χώρα. Είχε πει ότι θα ήμουν ένας καλός μουσουλμάνος. Ναι. Άμα γεννιώσουν στην Ινδία, ξέρω εγώ, θα ήσουν ένας καλός Ινδουιστής. Τι πάει να πει αυτό? Άρα, ο γεωγραφικός προσδιορισμός παίζει ρόλο, είναι κοινωνικό δηλαδή. Η κοινωνία σε φτιάχνει ό,τι σε φτιάχνει. Όμως αυτό συμπλέκεται και με τον γεωγραφικό χώρο. Γιατί μπορείς να πεις ότι στο όνομα του εκάστοτε Θεού, ξέρω εγώ, πάμε να πολεμήσουμε τον δίπλα που είναι άπιστος. Εντάξει, δηλαδή δημιουργεί αυτές τις συμπλοκές. Άρα η εξουσία, η πολιτική που θα κάνει τον πόλεμο, συμπλέκεται με την εξουσία τη θρησκευτική. Απόλυτα. Εσύ διαφωνείς λοιπόν με αυτήν την κίνηση που έγινε? Διαφωνείς και για τα, θα λέγαμε, τεχνικά μέρη αυτής της κίνησης? Δηλαδή, αν μπήκε με άδεια, χωρίς άδεια, για το ρεύμα και τα λοιπά, γιατί έχουν ακουστεί και αυτά. Σε ενδιαφέρουν και αυτά ή... Μένεις περισσότερο στο κομμάτι το ιδεολογικό, ας πούμε? Εγώ μόνο στο κομμάτι του χαβαλέ, να σας πω την αλήθεια, και βλέπω τις αντιφάσεις μιας πίστης σε σχέση με την πραγματική ζωή, σε σχέση με την υπάρχουσα γνώση. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που καυτηριάζω, ας πούμε, και στέκομαι σκοπτικά απέναντί του.
δεν έχει να κάνει. Δηλαδή δεν πρόκειται να μπω εγώ στη διαδικασία να σκεφτώ τώρα εάν αυτό έχει νομιμότητα ή όχι. Υπάρχουν υπηρεσίες για να το κάνουν αυτό. Εντάξει, αν θέλουν να το κάνουν. Ή μπορούν να το νομιμοποιήσουν, είτε μπορούν να πούνε ότι παιδιά είναι παράνομο. Εντάξει, δεν έχει σημασία όμως αυτό για μένα. Ούτε σημασία έχει ότι μπήκε ο Σταύρος. Καλώς μπήκε. Ας πάρουν άλλους 10. Ναι, θα σας έλεγα. Αλλά δεν είναι λέει εδώ ένα μήνυμα. Είπες όμως ότι είναι σωλήνας που φέγγει και θα φέγγει όσο πατάς like από κάτω στις δημοσίευσεις κτλ. Δεν τα λοιπά. Το είπα εγώ αυτό, όχι, συγγνώμη. Σωλήνας που φέγγει, δεν είπες εσύ. Όχι, δεν το όχι, όχι, όχι. Κάποιος άλλος το είπε τότε. Κάποιος άλλος το είπε. Γιατί έγινε το σχόλιο. Το διαβάζαμε χθες το σχόλιο σου και το διαβάσαμε μάλιστα, Σάκη, όταν είχαμε εδώ τον Μητροπολίτη. Ναι, ωραία. Ποιος μάλλον ξαφνιάστηκε με αυτό που άκουσε, που έγραψε στο Facebook. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πεις πάνω σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν προβλέπεις ότι θα συνεχιστεί κι άλλο ή αν κάπου εδώ τελειώνει αυτή η αντιπαράθεση. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη έκταση όσο παρουσιάζουμε σήμερα, ότι έχει τόσο η έκταση δηλαδή παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, εντάξει. Κάνουμε δηλαδή θέμα, κάτι που δεν θα πρέπει να είναι θέμα. Κάνουμε αυτή τη στιγμή, εντάξει. Δεν θα πρέπει να είναι θέμα, γιατί πρέπει να είναι σεβαστά όλα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.